Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Χαρλαμπίδης και αυτό είναι άλλο ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζω ουσιαστικά την ύλη του IB στα ελληνικά το οποίο θεωρητικά πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη, στην πιο άμεση κατανόηση του από εσάς. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το domain of a function. Πριν το κάνουμε, ας θυμηθούμε λιγάκι τι είναι το function. Τι εννοούμε by functions. Ένα function ανάμεσα σε δύο sets A και B είναι στην ουσία ένας κανόνας, ένα rule που παίρνει οποιοδήποτε element of set A το οποίο στο το ονομάσουμε domain του function και το αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό element του set B το οποίο θα το ονομάσουμε range. Συμβολίζουμε ένα function συνήθως με μικρά γράμματα F, G, H θα μπορούσαμε και με μεγάλα βέβαια συνήθως με μικρά γράμματα τα οποία ακολουθούνται από, από παρενθέσεις, μέσα στις οποίες δηλώνουμε το independent variable. Δηλαδή θα δούμε, και το έχουμε δει ήδη, f του χ, g του χ κτλ. Τα χ, τα οποία τα ονόμασα independent variables, ονομάζονται επίσης και input values, ενώ ολόκληρο το f του χ, ή g του χ, ή οτιδήποτε, είναι το output value. Άρα, τι κάνει ένα function? Παίρνει ένα input value, και μέσα από αυτόν τον κανόνα που κάθε φορά είναι διαφορετικός, το αντιστοιχεί σε ένα output value. Έτσι, δηλαδή... Αν είχαμε το function f of x ίσον 2χ συν 1, τότε ξέρουμε ότι παίρνει κάθε αριθμό χ και τον αντιστοιχεί στο output value 2χ συν 1. Αν π.χ. του δώσουμε τον αριθμό χ ίσον 3, αυτή η συνάρτηση, αυτό το function θα πάρει, θα τον αντικαταστήσει στη θέση του χ, θα το υπολογίσει, θα κάνει 2 επί 3 συν 1 και θα βρει το 7. Επομένως εδώ θα είχαμε ότι το input value είναι το 3 και το output value είναι το 7. Το ίδιο θα έκανε για το χίσον 2-1, το χίσον 100 και το καθεξής. Τώρα, έτσι όπως όρισα το domain, ουσιαστικά το set α το ονόμασα, έτσι όπως όρισα το function, το set α το ονόμασα domain. Τι είναι όμως το domain? Το domain είναι το set of all input values, of all the values of the independent variable, for which the function would make sense. Δηλαδή, είναι το σύνολο όλων των input values για τα οποία το function που μας έχει δοθεί την κάθε φορά έχει νόημα. Για παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό το έχει νόημα. Ας υποθέσουμε ότι μας δίνει κάποιος τη συνάρτηση f του ίσον 1 over x. Είναι κλάσμα, είναι fraction. Πότε ένα fraction δεν έχει νόημα, τι απαγορεύεται να συμβεί σε ένα fraction. Απαγορεύεται να μηδενίσω με το 0. Άρα σκέφτομαι ότι αν εγώ πάω και βάλω στη θέση του χ το μηδέν, αυτό που θα έχω μπροστά μου θα είναι μια βλακία, θα είναι μια μπουρδα. Άρα για χ ίσον 0 δεν έχει νόημα αυτή η συνάρτηση, αυτό το function. Πότε έχει νόημα επομένω, για όλες τις υπόλοιπες τιμές εκτός από το 0. Και αυτό ακριβώς είναι το domain. Και θα σας πω αυτό που μας έλεγαν και στο πανεπιστήμιο. Ότι εάν δεν, αν σας έχει δοθεί ένα function και το domain του δεν είναι clearly stated, δεν το υποδεικνύει η άσκηση, δεν το λέει ξεκάθαρα, το να βρει τον domain είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει πάντοτε. Υπάρχουν τώρα τίποτα προβληματικά σημεία, τίποτα warning cases όπω τα γράφω εδώ. Ε, προφανώ υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν, δεν θα είχε νόημα και να το συζητάμε. Ποια είναι όμω αυτά. Τρία είναι, θα θυμάστε. Κλάσματα, ρίζε, λογάριθμοι. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ένα. Κλάσματα, fractions. Τι δεν πρέπει να συμβεί, δεν πρέπει να διαιρέσω ποτέ, θα πρέπει να ήταν forbidden by law, δεν πρέπει να διαιρέσω ποτέ με το 0. Άρα, όταν μου δίνει ένα fraction, αυτό που με νοιάζει είναι τι. Να δω ότι δεν. να εξασφαλίσω ότι ο παρονομαστή, ότι το denominator δεν θα γίνει 0. Φεύγουμε από εδώ. Για παράδειγμα, η συνάρτηση το function 1 over x-2, τι θέλω, θέλω το x-2 να μην είναι 0. Πότε θα σημαίνει αυτό? Όταν το x equals 2. Άρα θα δεχτώ όλους τους άλλους αριθμούς εκτός από το 2. Και έτσι βρίσκω τον domain. Δεύτερη περίπτωση. Τα even square roots. Θα δούμε αναλυτικά σε ένα άλλο βίντεο τι εννοούμε το even. Προ το παρόν κρατήστε ότι όταν έχω ένα even square root θέλω το sub root expression, δηλαδή το expression under the root να είναι bigger or equal than 0. Από τη στιγμή που μιλάμε για real numbers. Και τρίτον είναι οι λογάριθμοι. Όταν έχω λογαριασμο, θέλω το argument, που είναι το expression that follows that log part, να είναι strictly bigger than zero. Άρα, τρία warring cases. Fractions, το denominator να μην είναι 0. Even square roots, το sub root expression να είναι bigger or equal than zero. Και logarithms, το argument να είναι strictly bigger than zero. Σε επόμενα βίντεο θα δούμε αναλυτικά παραδείγματα θα τα λύσουμε μαζί πάνω σε κάθε μία από αυτά τα cases για καλύτερη εξοικείωση. Προ το παρόν, εάν προέκυψε κάτι, κάποια δυσκολία στην κατανόηση αυτών που μόλι είπαμε, είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι να αφήσετε το σχόλιο σα κάτω από το βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, όπω πάντα, ευχαριστώ πραγματικά για τον χρόνο σα και σα εύχομαι μια καλή συνέχεια.